εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και ει τους αιώνας των αιώνα. Βασιλεύου ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου πεταχού παρών, και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσιν ημίν και καθάρισουν ημάς ο πάσης κυλίδος, και σώσουν αγαθέ δια σου τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Σήμερα θα αναφερθούμε και θα μιλήσουμε πάνω σε ένα θέμα το οποίο στην επίσκεψή μου στα Γιάννενα, την οποία έκανα προχθές, το συζήτησα και είδα ότι ήταν αρκετά ενδιαφέρον και για τον κόσμο, αλλά διαπίστωσα ότι είναι σημαντικό και για μας. Γιατί φυσικά ό,τι είναι σημαντικό για τους λαϊκούς, πολύ περισσότερο είναι σημαντικό και για εμάς. Εκείνο το οποίο με προβληματίζει πάρα πολύ είναι η κατάσταση, η θρησκευτική κατάσταση που υπάρχει σήμερα έξω στον κόσμο. Δηλαδή θα λέγαμε ποια είναι η θρησκευτικότητα έξω του κόσμου. Σε τι βαθμό κανείς μπορεί να υπολογίσει ότι ο κόσμος έξω θρησκεύει. Ότι ο κόσμος πιστεύει στον Χριστό. Αυτή η θρησκευτικότητα, η οποία κατά την άποψή μου μειώνεται συνέχεια. Τα αίτια είναι πάρα πολλά. Μπορούμε να τα συζητήσουμε αν θέλουμε και να τα αναπτύξουμε. Το ζήτημα είναι ότι μειώνεται όμως. Το κύριο αίτιο που εντοπίζω είναι βασικώς ένα. Είναι το κύριο αίτιο. Το οποίο και αυτό θα αναπτύξω σήμερα, σκέφτομαι, στην αγάπη σας. Θα ήθελα όμως έτσι, αν έχετε κάποια άποψη, να μου πείτε ότι αν βλέπετε κι εσείς και ποια θεωρείτε ότι μπορεί να είναι τα αίτια τα οποία μειώνονται. Τι έχουν να πούνε εδώ οι πατέρες, τι διαπιστώνουν δηλαδή. Έχει κάποιος κάτι να πει? Διαπιστώνεται η θρησκευτικότητα του κόσμου, το ότι μειώνεται δηλαδή. Ότι μειώνεται. Ότι ο κόσμος πάβει να θρησκεύει όσο θρήσκευε παλαιότερα. Πάβει να πιστεύει και να εμπιστεύεται την Εκκλησία. Πάβει να ακολουθεί τον Χριστό. Πάβει όλο και πάβει. Πάβει το ένα, πάβει το άλλο, πάβει το άλλο. Δηλαδή στο τέλος θα φτάσουμε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο μέσα. Ελθόν άραγε ο Υιός του ανθρώπου. Όταν ξαναέρθει ο Υιός του ανθρώπου θα έβρει, λέει, την πίστη την οποίαν είχε σπείρει. Και το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Την πίστη, λέει, την οποία έσπειρα επάνω στη γη, πάνω στον πλανήτη. Θα την βρούμε, λέει, θα την ξαναβρω, άραγε όταν γυρίσω. Αυτό φυσικά δείχνει όντως τη φθήνουσα πορεία που θα έχει. Αυτό μαρτύρει τη φθήνουσα πορεία. Και απορώ πως μερικοί λένε ότι η Ορθοδοξία θα έχει μια αναλαμπή και ότι οι χριστιανοί θα αυξηθούν, το Ευαγγέλιο θα διαδοθεί παντού. Ήδη φυσικά το Ευαγγέλιο έχει διαδοθεί από την αρχή του κόσμου. Δεν υπάρχει ιδιαίτερα σήμερα, δεν υπάρχει κάποιος που να μην ξέρει περί του Χριστού και περί του προσώπου και περί του Ευαγγελίου του. Τώρα μέσω του ίντερνετ, μέσω των τηλεοράσεων, μέσω των δορυφόρων, όλοι γνωρίζουν περί του Χριστιανισμού. Δεν λέει το Ευαγγέλιο ότι θα πιστέψει ο κόσμος. Δεν λέει ότι θα πιστέψει. Θα διαδοθεί, λέει, η πίστη παντού. Και πράγματι, σήμερα υπάρχουν παντού πίστη.
Λίγοι μπορεί να είναι σε διάφορα μέρη, αλλά είναι πάντως. Και θέλει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο όμλιν, πάση τι οικουμένη. Θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Δεν μας λέει ότι θα πιστέψουν κιόλας οι άνθρωποι στο Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν είναι λανθασμένη η άποψη το ότι θα έχουμε αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τουλάχιστον μέσα από το Ευαγγέλιο δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Έχουμε μέσω του Ευαγγελίου, δείχνει ότι έχουμε μια φθήνουσα πορεία. Γιατί λοιπόν, πατέρα, πως την εμπιστεύεις, έχεις σκεφτεί κάποιο αίτιο το οποίο δείχνει ότι μας δείχνει ότι μειώνεται. Ναι, καταρχάς είναι αυτά λίγο με προσωπικές εμπειρίες του καθενός. Ένας ο οποίος είναι νέος, μια ηλικία 15-20-30 ετών, οι εμπειρίες του είναι λίγες. Όταν είναι ακόμα μεγαλώσει, μπορεί να συγκρίνει την ζωή που ζει τώρα ως θρησκευτικός άνθρωπος, ως χριστιανός, ως μοναχός, ως κληρικός και πώς ήταν η ζωή πριν 20 χρόνια, ας πούμε, πριν 10 χρόνια που έχει στην ίδια. Εγώ, αν κάνω αυτή την αυτοκριτική στον εαυτό μου, καταλαβαίνω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αν μάλιστα πάρω και να διαβάσω βιβλία να καταλάβω πώς ήταν τότε η κατάσταση, το καταλαβαίνω ακόμα περισσότερο. Δηλαδή θέλω να πω ότι η εποχή έχει αλλάξει. Είναι τελείως διαφορετική. Και έχει αλλάξει πάρα πολύ. Το ότι αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να έχει τα πάντα μέσα σε μία οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστού, μα τα πάντα. Ίσως αυτή η λέξη είναι υπερβολική, αλλά πιστεύω ότι αν το αναλύσουμε, όσον αφορά την επικοινωνία, έχει μπροστά τα μάτια του. Κάνει ό,τι θέλει. Από το πιο άγιο πράγμα μέχρι το πιο αμαρτωλό. Αυτό όμως φέρνει ανατροπή. Μέχρι τώρα η επικοινωνία ήταν και για εμάς τους ιερείς, με το κήρυγμα στην εκκλησία, με το έντυπο στο σπίτι και μέχρι εκεί πήγαινε. Δεν υπήρχε άλλη τρόπη. Τώρα η επικοινωνία έχει γίνει με το τηλέφωνο, με το κινητό τηλέφωνο, με τον υπολογιστή. Έχει γίνει με άλλον τρόπο μηνυμάτων, με την τηλεόραση η οποία έχει καταργήσει τα πάντα. Αυτό πιστεύεις ότι έχει φέρει τη φθορά της πίστης? Αυτό πιστεύω ότι μας δείχνει το δίκτυο ότι έχουν αλλάξει οι εποχές. Ότι βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή, διαφορετική εποχή. Δεν θα μπορούσε να έχει αλλάξει η εποχή όμως και να ήταν ενώ πιο πιστή. Ναι, είπα το πρώτο μέρος. Το δεύτερο μέρος θέλω να πω ότι αυτή η αλλαγή, η ανατροπή δηλαδή που σημειώθηκε, ουσιαστικά γνώμη δική μου είναι, προσωπική μου γνώμη, ότι αυτό βοήθησε έτσι ώστε η πίστη να χαθεί. Οι άνθρωποι να πιστεύουν λιγότερο. Γιατί, στο γιατί, ποιο το αίτιο? Διότι τα μηνύματα τα οποία έρχονται βροχή σε έναν σύγχρονο άνθρωπο, βροχή τα μηνύματα, το μικρότερο σε διάρκεια, σε ένταση, σε ρυθμό, αλλά όχι ως προς την αλήθεια, είναι το θρησκευτικό μήνυμα. Ο άνθρωπος γίνεται στη λεγόμενη κοινωνία η οποία είναι καταναλωτική, δεν ενδιαφέρει τίποτα άλλο την κοινωνία, την ενδιαφέρει μόνο η κατανάλωση, το χρήμα να διατηρείται και θυσιάζει τα πάντα έναντι αυτού. Ναι, μένα γιατί να μου μειώσει την πίστη όμως? Όταν λοιπόν το μόνο που ενδιαφέρει τον κόσμο, την κοινωνία γενικά είναι η ύλη. Γιατί ενδιαφέρει μόνο την ύλη? Διότι τους χώρους των. Γιατί δηλαδή μου μειώθηκε η πίστη? Επαναλαμβάνω πάλι τους χώρους οι οποίοι εκπέμπουν μηνύματα, που είναι οι μαζικοί χώροι, ένα από αυτούς είναι η τηλεόραση, είναι τα μέσα ενημέρωσης, δίνουν άλλες κατευθυντήριες γραμμές. Κάποτε ήταν η Εκκλησία και η Πολιτεία η οποία έδινε τις κατευθυντήριες γραμμές στο λαό. Τώρα υπάρχουν εκατομμύρια οι οποίοι δίνουν κατευθυντήριες γραμμές. Όταν εγώ αγαπάω ένα παράδειγμα, τη γυναίκα μου, πάρα πολύ, χίλιες γυναίκες να μου δείχνει τηλεόραση, γιατί εγώ να μην χεύσω? Γιατί εγώ μένα να μειωθεί η αγάπη μου απέναντι στη σύζυγό μου? Παίζει ρόλο πόσο καραπίων σύζυγος είσαι. Πόσο αυθεντικός σύζυγος είσαι. Άρα λοιπόν το μεταθέτεις το πρόβλημα. Όχι το. Με αυτή την ερώτηση το μετέθεσες. Τότε το πρόβλημα γίνομαι εγώ. Η κοινωνική... Δεν είναι οι άλλοι. Δεν είναι αυτοί που με βομβαρδίζουν. Πρόσεξε τώρα τι μου είπες. Δεν είναι εκείνοι που με βομβαρδίζουν με διάφορες πληροφορίες μέσω του ίντερνετ, μέσω της τηλεοράσεως, μέσω όλων αυτών τα οποία δέχομαι. Άρα και εκείνο όντως το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι εγώ. Το πρόβλημα είναι ο εαυτός μου. Είναι ο εαυτός μου. Μπορείς να μου πεις για ποιο λόγο, για να κάνω έτσι ένα παράδειγμα να αναφέρω άλλο και να μεταπηδήσω μετά στη θρησκευτικότητα. Γιατί σήμερα οι νέοι δεν αρνούνται το μυστήριο του γάμου? Δεν το θέλουν. Και φτάνουν 30, 40, 50, δεν θέλουν να παντρευτούν.
και σου λέει η αλήθεια, αν θέλω να κάνω οικογένεια και να κάνω ένα παιδί, θα βρω έναν άντρα και θα κάνω. Γιατί αυξάνεται αυτό το κύμα? Ποιο είναι το αίτιο? Την δέσμευση. Υπάρχει κάπου, δεν είναι η δέσμευση. Δεν είναι, υπάρχει άλλο πρόβλημα πάλι. Θέτουν άλλες προτεραιότητες. Ούτε θέτουν άλλες προτεραιότητες. Για να απορρίψω κάτι, τι σημαίνει? Εκφραστεί η εμπιστοσύνη τους, απέριψα για συγκεκριμένους λόγους το μυστήριο του γάμου. Για συγκεκριμένους λόγους το απέριψα. Το απορρίπτω κάτι, οπότε αφού βλέπω ότι αυτό το οποίο είχα σαν μοντέλο έχει ξεχαρβαλωθεί, έχει τελειώσει, δεν μου προσφέρει τίποτα. Δηλαδή ο νέος βλέπει τη μάνα του και τον πατέρα του. Το πώς βιώνουν, πώς ζουν. Με ποιο σκεπτικό ο τρόπος που βιώνουν και ζουν θα τον μιμηθεί? Αφού βλέπει ότι δεν είναι ευτυχισμένοι. Απλώς συμβιώνουν σήμερα οι άνθρωποι. Βλέπει με 50-60 χρονών οι γονείς του, ο νεαρός, ή και 40, και οι γονείς απλώς συμβιώνουν. Μπαίνει ο πατέρας, βγαίνει η μάνα, μπαίνει ο πατέρας, είναι μια κοινή συμβίωση. Σκέφτεται τη δικιά του τη σχέση που έχει με μια κοπέλα και που είναι ερωτευμένος και που αγαπάει την κοπέλα και το πώς βιώνει με την κοπέλα του όλες αυτές τις στιγμές που περνάει, συγκρίνει ότι έτσι ήταν και η μάνα μου, λέει, ερωτευμένη όταν ήταν με τον πατέρα μου, την κοιτάει τώρα μετά από μερικά χρόνια και βγάζει το συμπέρασμα. Ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Ο γάμος μου γκρέμισε αυτό το οποίο είχα. Αυτή η πρόταση που είχε βγει, ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα, προέρχεται γιατί? Γιατί έχει το παιδί κακές εμπειρίες από αυτό που βιώνει. Δεν θα ξεχάσω εγώ που μου έλεγε ένας κύριος, τι τραβάω, λέει, κάθε πρωί, λέει, πατέρα Νεκτάρια. Φεύγοντας από το σπίτι, λέει, κάθε τη γυναίκα μου, λέει, στην πόρτα και περιμένει να τη φιλήσω. Και μου λέει, δεν θα με φιλήσεις? Κάθε πρωί, λέει, πρέπει να τη φιλήσω. Μόλις έρχομαι, λέει, πρέπει να τη φιλήσω. Όταν ακούς λοιπόν από τον άνθρωπο ο οποίος είναι ζευγάρι, παντρεμένος, ότι πρέπει να φιλήσω τη γυναίκα μου, αν πρέπει να το κάνεις και έχεις φτάσει στο σημείο να πρέπει να το κάνεις, σημαίνει ότι αυτή η σχέση έχει τελειώσει. Πρέπει να γυρίσω σπίτι για να μην αρχίσει να γκρινιάζει η γυναίκα μου. Πρέπει να είμαι στο τραπέζι, δεν μπορώ να λείψω το Σαββατοκύριακο, θα σκοτωθούμε. Πρέπει να είμαι σπίτι. Πρέπει να είμαστε μαζί γιατί θα φάμε και θα πάμε εκεί μαζί. Και εξετάζει ο νεαρός τη ζωή του. Σου λέει η μάνα μου. Έχει ένα συνεχόμενο και ο πατέρα του συνεχόμενο πρέπει. Ενώ κάποτε αυτά που κάνανε θέλανε να ήταν μαζί, θέλανε και τρέχανε παρέα, θέλανε και πηγαίνανε βόλτες τα Σαββατοκύριακα. Την ήθελε και την αγκάλιαζε και τη φιλούσε ο πατέρας μου. Ήθελε και το έκανε και η μάνα μου το Α ή το Β. Τώρα φτάσαμε σε μία σχέση, πρέπει να κάνω αυτό. Πρέπει να κάνω το άλλο. Όταν ακούς ότι πρέπει, από εκεί και πέρα, λες το νου μου, αν πρέπει να φυλάς τη γυναίκα σου, αν πρέπει να το κάνεις εκείνο, αν πρέπει το άλλο, του λες, ας το άνθρωπε. Σε μία σχέση όταν υπάρχει το πρέπει, η σχέση αυτή έχει ψυχικά και ουσιαστικά μέσα τελειώσει. Τυπικά δεν έχει τελειώσει. Και από εκεί γεννιέται το άδειασμα, οπότε μετά βέβαια όταν με βομβαρδίσει τώρα ο άλλος
με 1500 γυναίκες ή με οτιδήποτε ηλεκτρονικά με βομβαρδίσει μέσω του ηλεκτρονικού τύπου οτιδήποτε, βέβαια πλέον είμαι ευάλωτος. Γιατί ήδη εγώ βιώνω ένα πρέπει. Και πιστεύετε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος, οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν πιάσει αυτό που λέω εγώ? Το έχουν πιάσει προπόλου από εμάς. Και γι' αυτό ακριβώς λένε ο έρωτας σκοτώνει το γάμο. Ακριβώς έτσι το πράγμα το λένε. Ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο το λένε. Διότι διαπιστώσανε ότι εχμαλωτίζονται με ένα πρόσωπο το οποίο ναι μεν το αγαπούν στην αρχή, ναι μεν το επιθυμούν και το θέλουν, αλλά κάποια στιγμή η σχέση τους, για τον άλφα επί τα λόγου, τους κούρασε, μπήκε στα πρέπει και από εκεί και πέρα κάνει ό,τι πρέπει. Άρα αυτός ο γάμος ουσιαστικά είναι νεκρός. Το βλέπει αυτό ο νεαρός στο πρόσωπο της μάνας του και του πατέρα του. Το βλέπει στο πρόσωπο του γείτονά του ή της γειτόνισσάς του. Το βλέπει στο πρόσωπο του συγγενή του, της θείας του και του θείου του. Και όταν ακούει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι παντρευτήκανε γιατί ήταν κάποτε ερωτευμένοι και ο ένας ποθούσε τον άλλον και τον ήθελε τον άλλον, αρχίζει και σου λέει εγώ γιατί θα ξεφύγω. Θα πάω λοιπόν να κάνω κάτι που μετά θα λέω το έκανα και τώρα πρέπει να βιώνω μέσα σε αυτό το πράγμα. Που σου λέει άστο ανθρωπέ μου, δεν παντρεύομαι. Δεν παντρεύομαι και θα φτάσω σε αυτή την κατάσταση. Θα φτάσω σε αυτή την κατάσταση. Οπότε μόνοι μας είμαστε εκείνοι οι οποίοι, είναι οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οικογενειάρχες οι οποίοι έκαναν τα παιδιά τους. Εμείς οι ίδιοι φταίμε. Και όταν λέω εμείς οι ίδιοι δεν εννοώ εμάς τους μοναχούς. Εννοώ αυτή τη στιγμή τις οικογένειες. Οι οποίοι δεν βιώνουν το μυστήριο του γάμου. Που ο γάμος έχουμε πει, τι είναι? Είναι ένωση δύο ανθρώπων. Και γι' αυτό λέγεται μυστήριο, γιατί μυστηριωδώς ενώνονται. Δεν ομιλούμε περί της σεξουαλικής ενώσεώς του. Έχουμε πει ότι μπαίνουν δύο πρόσωπα μέσα στην εκκλησία όταν έρχονται για το μυστήριο του γάμου. Ο γαμπρός και η νύφη. Και ενώ είναι δύο πρόσωπα, στο τέλος φεύγει ένας άνθρωπος. Φεύγει ένας άνθρωπος. Όπως είναι ο Θεός, ένας Θεός, μα τρία πρόσωπα, κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται μέσα στο μυστήριο του γάμου. Διότι ο Θεός έπλασε άνθρωπο στην αρχή. Δεν έπλασε άντρα και γυναίκα. Έπλασε άνθρωπο. Και μετά χωρίστηκαν και έγιναν άνδρας και γυναίκα. Μέσα στο μυστήριο του γάμου ο ιερέας αυτό που τελεί, γι' αυτό λέγεται μυστήριο, δεν είναι λοιπόν μια κοινή συμβίωση που μπορώ να πάω επομένως σε ένα συμβολογραφείο. Δεν είναι ότι ζούμε δύο πρόσωπα μαζί. Αυτό το κάνουμε εμείς, ζούμε δύο πρόσωπα και πέντε και δέκα μαζί. Το μυστήριο του γάμου είναι ένωση ξανά των δύο προσώπων σε έναν άνθρωπο. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει καμία ληξιαρχική πράξη, καμία συμβουλογραφική πράξη, κανένας ληξίαρχος, κανένας συμβολογράφος, κανένας δήμαρχος. Ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος χώρισε τον άνθρωπο και έκανε τον άντρα και τη γυναίκα, μόνον ο ίδιος μπορεί με το μυστήριο αυτό να τους ξανασυράψει για να τους ξανακάνει πάλι ένα. Να τους ενώσει και να γίνει ένας άνθρωπος. Αυτό λοιπόν το μυστήριο του γάμου, αυτή την ενότητα, δεν τη ζει πλέον η οικογένεια. Έχει φθαρεί, καταστράφηκε, τέλειωσε. Δεν υπάρχει σήμερα. Είναι μία τυπική σχέση το μυστήριο του γάμου. Αυτό βλέποντάς το ο νέος άνθρωπος, ό,τι είναι σκέτο τύπος, άνευ ουσίας, το απορρίπτει. Σου
Σου λέει γιατί να το κάνω αυτό το πράγμα. Και το βλέπει ότι προς τα εκεί θα πάει. Σου λέει θα ξεκινήσω έτσι, εκεί θα φτάσω. Πώς λέμε εμείς ότι εκείνος ο οποίος είναι προδιαγεγραμμένη η πορεία του, πώς λέμε εμείς εκείνος ο οποίος παίρνει το ναρκωτικό, το χασίσι, και η προδιαγεγραμμένη πορεία. Θα προχωρήσει μετά. Θα φτάσει να γίνει κανονικά να κομμανίσει. Οπότε τι του λες, παιδάκι μου, σταμάτα, δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσεις. Εκεί θα φτάσεις. Το ίδιο λοιπόν βλέπουν οι νέοι πλέον για το μυστήριο του γάμου. Υπάρχει λοιπόν μία σχέση από τους γονείς τους, τους συγγενείς τους, από τους γείτονές τους, στο μυστήριο αυτό παντελώς τυπική. Και σου λέει παντρεύομαι κάτω από τις πιο όμορφες προϋποθέσεις, παντρεύομαι με τόση χαρά, παντρεύομαι με τόση ευτυχία και γι' αυτό ξοδεύω ό,τι λεφτά έχω, γιατί για μένα υπάρχει πλέον ένα κορυφαίο και σημαντικό γεγονός της ζωής μου. Βλέποντας όμως ότι στην πορεία του πώς θα γίνει, το αντελήφθηκε σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος, ο σύγχρονος λέει και του σταματάει. Αυτό είναι η αιτία που σήμερα οι νέοι στην πραγματικότητα δεν παντρεύονται. Δεν είναι ούτε το οικονομικό, δεν είναι ούτε η εργασία τους, ότι δεν έχουν εργασία. Βρείτε τους εργασία. Όπως πολλοί λέγανε ότι ήταν το οικονομικό και δεν κάνανε παιδιά. Ψέματα λέγανε. Γιατί σήμερα που η οικονομία μέσα στην οικογένεια είναι πολύ ανθυρή εν σχέση αν συγκρίνεις με το 30, το 40 και το 50, είναι πολύ πιο ανθυρή από ό,τι ήταν τότε που ήταν προπολεμικά, πολεμικά και μεταπολεμικά. Και όμως είχαν 10 και 15 παιδιά οι Έλληνες. 10 και 15 παιδιά. Γιατί βίωναν το μυστήριο της οικογένειας. Σήμερα λέει κάνουν 1-2 παιδιά και λέγανε ότι δεν βγαίνουν οικονομικά. Μα αν συγκρίνεις οικονομικά είμαστε πολύ πιο ευκατάστατοι από ό,τι ήμασταν τότε. Που τουλάχιστον θα μπορούσαν 3 με 4 παιδιά να τα ζήσουν σωστά. Δεν λέω ότι μπορούσαν να ζήσουν 15, που και αυτά όταν τα στείλει ο Θεός μπορεί και τα ζούνε για να τα στείλει ο Θεός. Για να τα στέλνει ο Θεός σημαίνει ότι μπορεί η οικογένεια να τα βγάλει πέρα. Θα βρει τρόπους ο Θεός που θα τα βγάλει πέρα και γι' αυτό τα στέλνει όταν είναι. Άρα λοιπόν, όπως ήταν ψέμα εκείνο, αποκαλύπτεται και τώρα ότι είναι ψέμα το ότι δεν παντρεύεται, γιατί πάλι είναι το οικονομικό μες στη μέση. Πάλι το ότι είναι οι δουλειές μες στη μέση. Ο νέος άνθρωπος, ό,τι είναι και παραμένει τύπος, τον κρεμίζει. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Ό,τι συναντάει και είναι μία απλή τυπική σχέση, τη διαλύει. Κανένας εξάλλου δεν θέλει μια τυπική σχέση. Ποιος θέλει να έχει τυπικές σχέσεις με κάποιον και μάλιστα να ζει συνεχόμενα μαζί του? Ποιος το κάνει αυτό? Κανένας δεν το κάνει. Πώς μπορώ να ζήσω με μια γυναίκα ή μια γυναίκα με έναν άντρα μέσα στο σπίτι και να είναι τυπικές οι σχέσεις μας? Παλαιότερα το κάνανε οι γυναίκες. Και έβλεπες πολλές φορές, παρότι και το ζευγάρι μπορεί να μην πήγαινε καλά μέσα στο γάμο και να κοιμότανε χώρια ο άντρας, σε άλλο κρεβάτι ο άντρας, σε άλλο κρεβάτι η γυναίκα, προς χάρη των παιδιών, για να διατηρήσουν την οικογένεια, κρατάγαν τον τύπο. Δεν το διαλύαν το σπίτι τους. Στην ουσία ήταν διαλυμένο. Το έκανε την άκρη στο μυστήριο του γάμου. Στον αέρα. Όμως, κρατούσαν τον τύπο. Σήμερα ο νέος άνθρωπος, σου δεν καταλαβαίνω γιατί να το κρατήσω αυτό. Για ποιο λόγο να το κρατήσω και γιατί να το κρατήσω. Οπότε τον γκρεμίζει. Το γκρέμισμα σημαίνει απομακρύνομαι από το γάμο. Και γι' αυτό ο νέος πάει 25 και ενώ παλαιότερα η κοπέλα όταν έφτανε 22-23, αν πέρναγε τα 25, λέγαμε πάει έμεινε στο ράφι. Αν πέρναγε τα 25. Κοπέλα που πήγαινε 26,
την κλέπε. Δεν πέτρευόταν και πάει. Θεωρείται πλέον γεροντοκόνη. Δεν μιλάμε για 27, δεν μιλάμε για 28, δεν μιλάμε για 29. Τρέχανε τότε να βρούνε προξενιό. Όταν πέραγε τα 26, τρέχανε να βρούνε προξενιό όποιον να τις δώσουνε. Όποιον. Και ο νεαρός όταν πέρναγε τα 28 είχε τελειώσει πάλι. Αν δεν είχε παντρευτεί. Ήταν για τον παλίκαρο. Μετά τα 30 ήταν εργένης. Πάει, δεν παντρευόταν αυτός. Ο άνθρωπος. Κάναν λοιπόν μικρή, σε μικρή ηλικία και βιώναν το μυστήριο του γάμου. Και κάναν και οικογένεια, κάναν παιδιά, φέρναν στη ζωή κτλ. Σήμερα όμως οι νέοι, βλέποντας ότι πάπωσε ο θεσμός του γάμου, ότι οι σχέσεις πλέον σε ένα γάμο είναι συμβατικές, ενώ ξεκινάει με τα καλύτερα, επαναλαμβάνω, όνειρα, καταντάει να είναι μια σχέση σύμβαση. Πρέπει να είμαι με τη γυναίκα. Πρέπει προς χάρη των παιδιών. Πρέπει, το σταματάει. Τι πρέπει σου λέει. Εγώ θα κάνω τη ζωή μου και θα τα βλέπω τα παιδιά μου, θα τα πάρει τη γυναίκα μου και εγώ και χωρίζουμε. Τελειώνει τη σχέση. Γιατί ο νέος δεν μπορεί, το πρέπει. Για να έρθουμε τώρα στα πνευματικά. Αυτό ήταν για το γάμο, για τους παντρεμένους. Για να δούμε τώρα γιατί μειώθηκε η πίστη. Τι του λέει η ίδια η μάνα του μεγάλου αυτού του παιδιού. Σήκω παιδί μου, είναι Κυριακή. Πρέπει να πάμε εκκλησία. Πάλι το πρέπει. Σήκω παιδί μου. Είναι Χριστούγεννα. Πρέπει να πας να κοινωνήσεις. Είναι Πάσχα. Πρέπει να νηστέψεις. Πρέπει να εξομολογηθείς. Και πείτε μου πόσες φορές δεν το ακούσαμε κι εμείς αυτό το πρέπει. Πόσες φορές δεν το ακούσαμε κι εμείς από τους γονείς μας αυτό το πρέπει. Άρα και μέσα στο χριστιανισμό κάναμε μία σχέση με το Θεό όπως με το γάμο. Όπως το ζευγάρι με το γάμο. Μία σχέση καθώς πρέπει. Παντελώς τυπική. Αν πρέπει να φιλήσω τη γυναίκα μου ή η γυναίκα μου αν πρέπει να με φιλήσει, άστο. Ξέχασε το. Αν πρέπει να πάω στην εκκλησία. Αν πρέπει να πάω να κοινωνήσω, ξέχασέ το. Καλύτερα να μην πάω. Αυτό το πρέπει λοιπόν είναι η αιτία η οποία γκρέμισε την πίστη των νέων απέναντι στο Θεό. Γιατί πρέπει να εκκλησίσω. Γιατί πρέπει να πιστέψω. Γιατί, επειδή μου λέει η μαμά μου ότι παιδί μου αν δεν κάνεις αυτό θα πας στην κόλαση, πρέπει δηλαδή να το κάνω αυτό για να πάω στον παράδεισο. Πρέπει να το κάνω αυτό για να είμαι καλό παιδί, επειδή πρέπει. Και όπως είπα εκεί στα Γιάννη, ήταν και ένας νεαρός, και ήταν και η μητέρα του απέναντι, θρησκευάμενη. Και ρώταγα έναν έναν, κάνετε ελεημοσύνη, κάνετε. Και ρώταγα, λέω, γιατί κάνετε λίμωση, γιατί κάνετε λίμωση, γιατί κάνετε λίμωση. Φτάνω στη μητέρα του παιδιού. Και λέει η μητέρα του παιδιού. Το κάνω, λέει, γιατί το είπε ο Χριστός. Και γιατί πρέπει να κάνουμε καλές πράξεις. Να βοηθάμε τους φτωχούς. Γιατί πρέπει. Και τι νομίζετε ότι γύρισε ο κόσμος ή ο γιος της και της είπε συμφεροντολόγα. Γι' αυτό της λέει το κάνεις. Αντί να πεις ότι βοηθάς μάνα το φτωχό για να ζήσει και αυτός όπως ζούμε και εμείς γιατί είναι άνθρωπος και κινείσαι από αγάπη. Το κάνεις γιατί σου το είπε κάποιος άλλος και όχι γιατί η καρδιά σου πονάει που τον βλέπεις το φτωχό.
και τον συμπαθείς και τον αγαπάς. Δεν σε κινεί το κίνητρο η αγάπη. Συμφεροντολόγα της λέει. Και εκεί καταλαβαίνετε τι έγινε αμέσως. Μπορείτε να καταλάβετε τι έγινε εκείνη τη στιγμή. Όταν λοιπόν ο νεαρός, ο οποίος ήταν 16 ετών, αντιλαμβάνεται και λέει στη μάνα του ότι από συμφέρον κάνει την ερημοσύνη, το κάνει όχι γιατί αγαπάει τον άνθρωπο, τον γείτονα, τον οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι φτωχό και το βοηθάει γιατί, πρέπει και αυτός να ζήσει σωστά. Δεν μπορώ να έχω εγώ παπούτσια και να μην έχει εκείνος παπούτσια να φορέσει. Δεν μπορώ εγώ να έχω να τρώω φαγητό και εκείνος να μην έχει. Πονάω γιατί είναι άνθρωπος. Εν τούτο γνώσονται οι εμείς μαθητές. Εάν αγάπη έχωσε. Από εκεί θα γνωριστούν, λέει, οι δικοί μου οι μαθητές, είπε ο Χριστός. Το ποιος πραγματικά είναι. Εάν έχουν αγάπη μέσα στις καρδιές τους. Όταν λοιπόν το κίνητρό μου πρέπει να είναι η αγάπη και εμένα το κίνητρό μου δεν είναι η αγάπη αλλά είναι το συμφέρον μου να μην χάσω την ψυχή μου. Το ίδιο συμφέρον. Ο θέλων σώσε την εαυτού ψυχή, αυτός δεν έχει την απολέσει. Λέει το Ευαγγέλιο. Και το ίδιο το Ευαγγέλιο δεν δέχεται αυτή τη σφαιροτοπαγική σχέση. Δηλαδή τότε έχουμε το ίδιο πρόβλημα που έχει ο Υπουργός, οι οποίοι τον πλησιάζουν χίλιοι δυο, όχι γιατί τον αγαπούν τον Υπουργό και κάνουν μια σχέση μαζί του, αλλά κάνουν μια σχέση γιατί ωφελούνται από εκεί. Αποβλέπουν ότι κάτι θα κερδίσουν. Άρα λοιπόν αν κάνω εγώ μια σχέση συμφεροντολογική με τον Χριστό και τον αγαπάω όχι γιατί αυτός με αγάπησε πρώτος αλλά τον αγαπάω από συμφέρον ή τον αγαπάω γιατί πρέπει να τον αγαπάω. Το πρέπει πάλι να καταλήξει σε συμφέρον. Όταν το αναλύσουμε γιατί πρέπει θα φτάσουμε στο να μην χάσω την ψυχή μου. Ότι πρέπει να το κάνω αυτό για εκείνο το λόγο. Πρέπει να το κάνω το άλλο για τον άλλο λόγο. Είναι δυνατόν λοιπόν να κρατηθεί μία σχέση μετά του Θεού όταν είμαστε στο πρέπει. Και ρωτώ τώρα. Οι σημερινοί χριστιανοί έχουμε σχέση με το Θεό ουσιαστική ή έχουμε σχέση οι οικογένειες του καθώς πρέπει. Εδώ γεννιέται και ο ευσεβισμός. Έτσι πρέπει να είμαστε. Έτσι πρέπει να συμπεριφερόμεθα. Έτσι πρέπει να κινούμεθα. Έτσι πρέπει να είμαστε. Όταν πρέπει να είσαι έτσι. Δηλαδή όταν πρέπει να είσαι ντυμένος σεμνά. Γιατί πρέπει, άστο. Όταν πρέπει να εξομολογηθείς, άστο. Όταν πρέπει να πας στην εκκλησία, τι αισθάνομαι από εκείνο το πρέπει, είναι σαν να μου λέει, πρέπει παιδί μου να πάμε στη θεία σου, γιατί γιορτάζει. Ωραία, να πάμε λέει η μητέρα, αφού πρέπει. Λέει το παιδί. Στην ουσία τι έπρεπε, ήταν θεία του και έπρεπε να κινηθεί η αγάπη να το κινήσει. Γιορτάζει η θεία μου ή να φάω τη δω τη θεία μου γιατί δεν έχω πεθυμίσει. Η αγάπη έπρεπε να ήταν το κινητρό μου. Ή αν πρέπει να πάω στο γείτονα να πιω καφέ γιατί πρέπει και δεν με κινεί η αγάπη. Δεν σε να λέω πάω να δω το φίλο μου τώρα γιατί πρέπει να πάμε να βγούμε να πιούμε καφέ στην καφετέρια. Πόσες φορές θα πας. Με ένα φίλο που πρέπει να πας. Και γιατί πρέπει να πας με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Εάν κάτι δεν σε δένει και δεν σε ενώνει μαζί του. Αυτό λοιπόν ο πρέπει, αυτός ο καφές
Το να πας στο σπίτι του μαζί, να πας στην καφετέρια μαζί, σύντομα θα διαλυθεί αν το κάνεις γιατί πρέπει. Ή όταν πάρεις αυτό που θέλεις, αν κινήσεις εσύ φορτολογικά, την τελείωσες πάλι τη σχέση. Μετά την αραιώνεις. Ή αν βλέπεις ότι δεν μπορείς να το πάρεις, πάλι ξανά απομακρύνεσαι. Γιατί δεν αγάπησες το πρόσωπο. Κινηθήκες συμφεροντολογικά ή έκανες κάτι γιατί πρέπει που πάλι αποκρύπτει πίσω ένα συμφέρον. Οι χριστιανικές λοιπόν οικογένειες σήμερα και σε μεγάλη πλειοψηφία, μεγίστη πλειοψηφία, βιώνουμε μέσα στα σπίτια αυτό το πρέπει. Το οποίο αυτό γεννάει και τον ευσεβισμό. Γιατί πρέπει να είναι έτσι. Δεν το κάνω εγώ γιατί το νιώθω, γιατί εγώ το αισθάνομαι, γιατί εγώ το θέλω, όπως θέλω και πηγαίνω στο σπίτι του φίλου. Δεν πάω γιατί πρέπει. Θέλω και πάω. Μ' αρέσει και πάω. Από την ώρα που θα πρέπει να πάω, από εκεί και πέρα έχει πάψει αυτός να είναι φίλος μου. Η σχέση που υπάρχει μεταξύ μας έχει τελειώσει. Από την ώρα που θα πρέπει να πάω στην εκκλησία, η σχέση μου έχει τελειώσει. Κάποτε με πλησίασε ένας νεαρός και μου λέει, ξέρεις, πάτερ, η μητέρα μου τρώγει, στην εξομολόγηση ήταν, και μου λέει, πάτερ μου, η μητέρα μου με έχει ζαλίσει, σήκω παιδί μου, πρέπει να πας σε εκκλησία, σήκω παιδί μου, πρέπει να πας σε εκκλησία. Του λέει, σε σηκώνεσαι, πας. Λέω, όχι. Καλά κάνεις εγώ. Άχρηστο παιδί. Μέσα στην εξομολόγηση πρέπει να ακούσει καλά κάνεις. Και επίσης μου λέει πρέπει να πάνε εξομολογητές. Πρέπει να πάνε εξομολογητές. Λέω εγώ δεν πηγαίνω, ήρθε σήμερα, μου λέει μετά από τόσες. Λέω καλά κάνεις παιδί μου και δεν πας. Και να εξομολογηθείς. Τι να πάνε να κάνεις. Ή μου λέει παιδί μου έκανες το σταυρό σου. Παιδί μου έκανες προσευχή το βράδυ πριν κοιμηθείς. Πρέπει να κάνουμε την προσευχή μας πριν κοιμόμαστε. Δεν θα κοιμηθούμε. Την έκανες. Τι λέω, τι κάνεις. Όχι. Καλά κάνεις. Και όταν του έλεγα καλά κάνεις, θα έχασε ο νεαρός. Και όταν του είπα και του εξήγησα, λέω, το ξέρεις τον Κύριο. Είναι ποιον Κύριο. Λέω, θα έβγαινες να πήγαινες στο σπίτι κάποιον που δεν τον ξέρεις. Λέω, όχι, δεν θα πήγαινες σε κάποιον, ούτε και εγώ πάω αυτό το παιδί. Ποτέ μου δεν πήγα σε κανένα σπίτι που δεν τον ξέρω. Αυτός αν έπρεπε να πάω. Υποκριτικά και κάποια δουλειά που με στείλανε, η υπηρεσία, οποιοςδήποτε. Και αν έπρεπε να πάω. Ιδάλλως, πώς θα πάω σε ένα ξένο σπίτι. Εσύ του λέω, όποιον βλέπει τον δρόμο, πιάνεις και του μιλάς. Λέει όχι, ούτε και εγώ του λέω. Για να μιλήσω με τον άλλον και να ανοίξω διάλογο και κουβέντα και να συζητάμε και να κουβεντιάζουμε, προϋποθέτει ότι γνωριζόμαστε. Επομένως του λέω, εσύ αυτόν τον Κύριο Ιησού Χριστό τον ξέρεις. Πώς θα πας στο σπίτι. Έχεις καμία επαφή μαζί του. Τι σου είναι. Τι σου είναι για να πας στο σπίτι. Σου είναι φίλος σου. Σου είναι πατέρα σου. Σου είναι αδελφός σου. Τι σου είναι για να πας στο σπίτι του. Ως τι θα πας. Τι να πας να κάνεις, γιατί πρέπει να πας, γιατί πρέπει. Τι σου είναι. Μπορώ να σε στείλει κάποιος και σου δώσει. Αυτό μπορεί να το πας εκεί, σε αυτό το κτίριο. Θα πας γιατί πρέπει να πας κάτι που σου δώσε. Και πώς θα του μιλήσεις, παιδάκι μου, το πρωί ή το βράδυ, λέω. Η προσευχή είναι συνομιλία με τον Κύριο, με τον Ιησού Χριστό. Συνομιλάς με κάποιον που δεν ξέρεις και όταν δεν γνωρίζεσαι δεν έχεις και πολλά να πεις. Θα κάτσεις και μετά από λίγο δεν έχεις τι να κουβεντιάσεις. Θα κουβεντιάσεις 5-10 λεπτά, μετά τελείωσε. Γιατί δεν μπορεί να αναπτυχθείς παραπέρα. Γιατί δεν γνωρίζεστε. Και η κουβέντα σου θα είναι τυπική. Άρα πώς μπορώ να καθίσω να μιλάω, να προσεύχομαι και να το νιώθω. Και γι' αυτό φαντάζομαι και όταν έκανες προσευχή και είπες στον Πάτερ ημών ή οτιδήποτε, είπες, του είπες εντελώς τυπικά. Μην μάθεις. Αυτό το τυπικά
Οι νέοι σήμερα τον γκρεμίσανε. Σου λέει, δεν μου χρειάζεται. Όπως γκρέμισαν το μυστήριο του γάμου, γκρεμίζουν τώρα και αυτό που λέγεται πίστη. Γιατί να τον πιστέψω? Γιατί να τον εμπιστευτώ? Τι μου είναι? Ποιος είναι? Τι σχέση έχω εγώ μαζί του? Δεν είδατε την άλλη φορά που μίλαγα με τον Γιώργο και τον ρώτησα, κάτι λέγαμε μάλλον και λέω, αχ, λέω, αυτός ο Αδάμ και η Εύα φταίει, κάτι είπα εκεί στην κουβέντα μου. Και γυρίζει ο Γιώργος και μου λέει, τι είπατε? Λέω, για τον Αδάμ και την Εύα, λέω, ότι αυτός φταίει, αυτοί φταίνε. Λέει, τι είναι αυτή και φταίνε, μου λέει, ποιοι είναι αυτοί? Λέω, οι πρωτόπλαστοι. Και ποιοι πρωτόπλαστοι? Παντελώς άλλο. Και πολύ σωστά, αφού δεν έχει καμία σχέση. Και έτσι είναι οι περισσότεροι νέοι σήμερα. Ξεχάσατε που μέσα στην κατασκήνωση ρωτάγαμε ποιος είναι Μητροπολίτης, τους νέους που ήταν από την Πάτρα. Ρωτάγαμε μεγάλα παιδιά και τα ρωτάγαμε ποιος ήταν Μητροπολίτης, πατρών. Και μας λέγανε τι είναι αυτό. Λέω, και τους λέω ποιο. Είναι το Μητροπολίτης. Τι είναι αυτό? Ή όταν τους είπα ποια είναι η ενορία σας και κοιταγόντουσαν και ρωτήσαν τι ήταν η ενορία, την ξέραν μόνο στην εκκλησία. Όταν τους είπα ποια είναι η εκκλησία στην γειτονιά σας και την ξέραν. Άρα λοιπόν το παιδί δεν έχει κάνει και επαφή με την ισένη ο νέος άνθρωπος. Όχι, δεν έχει καμία σχέση πλέον με το Θεό. Αλλά δεν έχει και καμία επαφή. Άρα, για ποιο λόγο να πάει στο σπίτι κάποιον που δεν γνωρίζεται? Για ποιο λόγο να πάει στο σπίτι κάποιον που δεν τον ξέρει? Και όταν έχουμε περάσει αυτή τη δυτική άποψη σήμερα μέσα στα περισσότερα και τα πανεπιστήμια μας και τα σχολεία μας και τα λοιπά, και οι περισσότεροι χριστιανοί, σου λέει, έχουμε ένα Θεό που είναι μια ανωτέρα δύναμης. Αν ρωτήσετε τι είναι ο Θεός, περισσότερα σας πω μια ανωτέρα δύναμης. Ένα υπέρτατο όν. Δηλαδή εγώ είμαι εδώ κάτω και είναι και κάτι άλλο καπαλού. Κάπου στο υπερπέρα. Επειδή είναι και υπέρτατο όν, είναι κάπου στο υπερπέρα. Δεν υπάρχει αυτό ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Ότι ο Θεός δεν είναι απέναντί μου. Δεν είναι εκεί πάνω και εγώ είμαι εδώ. Απέναντί μου είναι μόνο ο διάβολος. Ο αντικείμενος είναι απέναντί μου ακριβώς. Ο Θεός δεν είναι απέναντί μου. Ο Θεός είναι μέσα μου, ο Θεός είναι μπροστά μου, ο Θεός είναι πάνω μου, είναι δίπλα μου, είναι πατέρας, είναι αδερφός, είναι φίλος. Και γι' αυτό έχω σχέση μαζί του. Και γι' αυτό δημιουργώ σχέση μαζί του. Όταν δημιουργώ ένα Θεό στο υπερπέραν, ένα υπέρτατο, και γι' αυτό η πίστη δικιά μας είναι η μοναδική πίστη που έχει Θεό με πρόσωπο. Καμία άλλη πίστη δεν έχει Θεό με πρόσωπο. Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Όλες οι άλλες θρησκείες έχουν ένα ανώτατο όν. Εγώ είμαι εδώ και υπάρχει κάτι άλλο πιο πέρα. Επομένως, εκεί να κάνει τη δουλειά του εκεί πέρα, γιατί εμένα εδώ με κυνηγάει το νίκη, εδώ με κυνηγάει το ρεύμα, η ΔΕΗ, εδώ με κυνηγάει η ακρίβεια, εδώ με κυνηγάει η αρρώστια, εδώ με κυνηγάνε τα προβλήματα της γης εμένα. Και αν υπήρχε και ενδιαφερότανε, θα είχε φροντίσει για μένα. Εγώ αν δεν φροντίσω μόνος μου και δεν τρέξω, τα προβλήματά μου δεν θα μου τα λύσει. Το Καραμαλής, το Παπανδρέος, ούτε κανένας Θεός που είναι εκεί πάνω. Γιατί? Γιατί και ο Παπανδρέου είναι αλλού, είναι εκτός απέναντί μου, και ο Καραμαλής είναι απέναντί μου, και αυτός ο Θεός έτσι όπως έχει δημιουργηθεί είναι πάλι απέναντί μου. Και απέναντί μου είναι μόνο ο διάβολος. Ενώ οι πατέρες δεν μιλάνε ποτέ για ένα Θεό που είναι απέναντί μας. Μιλάνε για ένα Θεό που είναι πατέρας μας. Μιλάνε για ένα Θεό που είναι πρόσωπο, που είναι φίλος μας.
Είμαι φίλοι μου, Εστέ. Το είπε επανειλημμένος ο Χριστός. Είμαι ο φίλος σας, να του μιλήσετε. Άρα πρέπει να αναπτύξω μαζί του σχέσεις και να έχω σχέσεις φιλικές. Σχέσεις αγαπητικές. Σχέσεις παιδιού προς πατέρα. Είναι αδελφός μου. Σχέση αδελφών. Όταν λοιπόν δεν έχω δημιουργήσει τέτοιες σχέσεις και είναι τυπική αυτή η σχέση, ναι μεν πατέρα με αποκαλείτε, αλλά πατέρα δεν με έχετε. Ούτε με υπολογίζετε σαν πατέρα. Ούτε μου συμπεριφέρεστε σαν πατέρα. Φίλο με λέτε, αλλά και πάλι δεν με έχετε. Άρα υπάρχει πλέον και εδώ μία τυπική κατά τα πάντα σχέση. Μία τυπική κατά πάντα σχέση. Και επαναλαμβάνω, αυτή την τυπική τη σχέση την είδε ο νέος μες στον γάμο, γκρέμισε το μυστήριο του γάμου. Δεν βλέπει πλέον ότι δύο πρόσωπα γίνονται ένας άνθρωπος. Δεν βλέπει πατέρα Θεό, δεν βλέπει πρόσωπο, δεν βλέπει φίλο, δεν βλέπει αδελφό, με τον οποίο είναι εδώ, μαζί μου, μου κρατά τα χέρια, τον κρατώ, τον αγκαλιάζω. Είναι καπαλού. Τι σχέση μπορεί να έχουμε με έναν άλλο που είναι καπαλού. Αυτομάτως απομακρύνονται οι σχέσεις. Αυτό λοιπόν το γεγονός, επαναλαμβάνω, οι νέοι το συνείδησαν, το είδαν και σε αυτό είμαστε υπεύθυνοι εμείς, χριστιανικές οικογένειες, εμείς οι κληρικοί, εμείς οι μοναχοί, διότι αυτό το Θεό μεταδώσαμε προς τα έξω. Όπως οι παλαιότερες γενναίες μετέδωσαν για το μυστήριο του γάμου και τον κατήντησαν το γάμο μία τυπική σχέση και ευθύνονται για αυτό το πράγμα που συμβαίνει σήμερα και διαλύθηκε η οικογένεια και δεν θέλουν οι νέοι πλέον το μυστήριο του γάμου και δεν το θέλουν και γι' αυτό φτάσαν στο σημείο. Απλώς θέλουν μία σχέση. Και γι' αυτό είδατε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε: αν θέλετε μια απλή σχέση, μια συμβολογραφική πράξη, εν πάση περιπτώσει, και όποτε θέλετε για να τη διαλύετε. Γιατί δεν μιλάμε πλέον για οικογένεια, δεν μιλάμε πλέον για μυστήριο γάμου. Το τεινάξαν στον αέρα. Και το τεινάξαν γιατί ευθύνονται, γιατί ήταν σχέσεις καθώς πρέπει. Σου λέει: γιατί να φτάσω σε αυτό το σημείο. Και να μην μπορώ να το διαλύσω. Γιατί. Οπότε δεν εισέρχομαι καθόλου μέσα σε αυτό το κόπο. Δεν μπαίνω μέσα σε αυτό το μυστήριο, γιατί μετά θα έχω ένα σωρό πελάτες. Γιατί θα πρέπει να είμαι εκεί. Θα πρέπει να κάνω το άλλο. Θα πρέπει να κάνω το άλλο. Και εγώ θέλω να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Άρα κλονίστηκαν οι σχέσεις των ανθρώπων. Και έχουν γίνει σχέσεις που πρέπει. Ευθύνονται λοιπόν οι οικογένειες, ευθύνεται η μάνα, ευθύνεται ο πατέρας, που μέσα στο γάμο, αντί να βιώνουν το μυστήριο του γάμου, αντί να βιώνουν την ενότητα, αντί να βιώνουν αυτή τη χαρά που προσφέρει αυτή η ενότητα και την οποία τη δίνει μόνο ο Θεός, κατήντησε η σχέση τους μόνο και τι πρέπει. Το να θέλετε να συζητήσουμε και το γιατί κατήντησε εκεί η σχέση τους, είναι πάλι ένα μεγάλο θέμα που μπορούσαμε να συζητήσουμε. Πώς έφτασε και έγινε η σχέση του πρέπει. Γιατί αφήσανε και έφτασε εκεί η σχέση. Πώς φτάνει εκεί μια σχέση. Πάλι φταίει ο ίδιος ο άνθρωπος. Είναι αυτό που έλεγε σε μια άλλη ομιλία για το θέμα της πίστης. Εάν εμείς δεν ρίχνουμε ξύλα στο τζάκι, η φωτιά θα σβήσει από το τζάκι. Εάν η πίστη μας δεν την τροφοδοτούμε, θα μειωθεί και οι σχέσεις γίνονται τυπικές. Εάν μέσα δεν αναβαπτίζουμε συνέχεια μέσα στο μυστήριο του γάμου, με τη δύναμη του Θεού και να είμαι κοντά στο Θεό και να έχω πραγματικά το Θεό και να τον βιώνω μέσα στο μυστήριο του γάμου. Αυτομάτως, εάν δεν το κάνω αυτό, φεύγει ο Θεός από τη μέση. Οπότε όταν φύγει ο Θεός που ζεσταίνει τις ψυχές των ανθρώπων, επέρχεται παγωνιά. Πρώτα πάλι έδιωξε το Θεό η οικογένεια. Είναι μία από τις κυριότερες αιτίες που φτάσαμε στον τύπο. Φεύγει ο Θεός, παγώνουν τα πάντα.
Φεύγει ο ήλιος, πέφτει σκοτεινιά. Αυτό φταίει και έφτασε εκεί το γεγονός. Και εκεί φταίνε μάνα και πατέρας. Και τώρα, στην περίπτωση της πίστεως, το ότι οι νέοι σήμερα άνθρωποι απορρίπτουν και γι' αυτό μπαίνουμε μέσα εκκλησίες και βλέπουμε ηλικιωμένους ανθρώπους. Και πολύ σωστά λένε οι νέοι άνθρωποι ότι αυτοί πάνε στην εκκλησία γιατί πρέπει και πρέπει για αυτούς γιατί φοβούνται ότι θα πάνε κόλαση. Θα πεθάνουν τώρα, εγγίζει η ώρα του θανάτου και φοβούνται και από φόβο πάνε πάλι. Πάλι συμφεροντολογικά. Προσπαθούν να πάνε κοντά στο Θεό τώρα γιατί πρέπει, γιατί τέλειωσε η ζωή τους. Δηλαδή δεν δέχονται ότι μέσα τους αγαπήσαν τον Θεό και πάνε. Όπως αγαπώ ένα φίλο και πάω στο σπίτι. Και γιατί δεν το δέχονται, γιατί δεν το βλέπουν. Δεν βλέπουν τέτοιο πράγμα να υπάρχει. Γιατί σου λέει, αν πραγματικά αγαπάς τον Θεό, όταν κάποιον πραγματικά τον αγαπάς, από εκεί και πέρα, ζεις και έτσι όπως θέλει ο άλλος. Ή κάνεις αυτό το οποίο σου λέει ο άλλος, όταν πραγματικά τον αγαπάς. Διαφορετικά φτάνουμε στο σημείο, ένα παράδειγμα να φέρω, σαν τον άντρα που λέει, εγώ τη γυναίκα μου, την έχω βασίλισσα, την έχω κορώνα στο κεφάλι μου, εγώ τη γυναίκα μου, ξέρετε τι άρεστη συνεργασία που έχουμε. Και η γυναίκα από την άλλη πλευρά κουνάει το κεφάλι της και λέει, τι λέει αυτός τώρα. Πότε γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και δεν τα έχω πάρει που τα πάρει. Πού και πότε με είχε. Και ας μην το πει η γυναίκα. Όταν ακούει το παιδί και το λέει, ο πατέρας το πράγμα, αφού το βιώνει, το βλέπει τη μάρτυρα, δεν έχει βασίλισσα. Το βλέπει ότι τη γυναίκα του δεν έχει κορώνα στο κεφάλι τη μάνα του. Καταλαβαίνει ότι είναι υποκριτής την ώρα που λέει αυτό. Λέει ψέματα. Το βιώνει. Ότι όχι μόνο η σχέση είναι τυπική, αλλά ότι λέει και ψέματα. Και όμως καθιέται ότι αυτός έχει κορώνα το κεφάλι. Εδώ μου θυμίζει εμένα τους ανθρώπους που εμείς είμαστε και της Εκκλησίας άνθρωποι. Εμείς ξομολογούμεθα συχνά. Εμείς κοινωνάμε συχνά. Και απ' την άλλη πάει το παιδί ο νέος. Συγκρίνει τώρα. Και λέει αυτό γιατί το κάνει. Γιατί πρέπει ή γιατί το βιώνει. Έχει σχέση παιδιού με πατέρα, έχει σχέση φίλου με φίλο, έχει σχέση αδελφού με αδελφό. Και έχει σχέση με τον Χριστό. Ποια είναι η σχέση τους. Και δεν βλέπει ότι δεν υπάρχει. Γιατί βλέπει πώς ζεις την υπόλοιπη ζωή. Όπως βλέπει το παιδί ότι ο πατέρας δεν συμπεριφέρεται καλά στη μάνα. Έτσι όταν βλέπει το παιδί τον ιερέα, όταν βλέπει ο νέος τον μοναχό, όταν βλέπει τη μοναχή που άλλα μιλάει και κάνει. Θυμηθείτε τι μου είπε ένας εργάτης. Όταν βλέπει το παιδί κλονίζεται. Θυμηθείτε τι μου είπε ένας εργάτης. Που μου είπε ότι εγώ πάτερ αγωνίζομαι. Και άκουσα ξαφνικά κάποιον πατέρα να λέει μια άσχημη κουβέντα. Και μου έφυγαν τα πόδια, λέει, το έδαφος. Το έδαφος μάλλον μου έφυγε κάτω από τα πόδια. Και δεν είχε πει καμιά βαριά κουβέντα. Ο πατέρας εκείνος, σκεφτείτε να είχε πει και τίποτα πιο σοβαρό. Γιατί σου λέει, εσείς μου μιλάτε για το Θεό. Εσείς διδάσκετε το Θεό. Εσείς είστε κοντά στο Θεό. Λέτε, υποκριτές είστε κι εσείς. Ψεύτες είστε. Σαν τον πατέρα μου που λέει ότι δεν έχει κορώνα. Τη μάνα μου στο κεφάλι και της κάνει το βιοδίωτο. Ίδιοι είστε. Άρα λοιπόν βλέπει πάλι η νέα γενιά ότι εμείς δεν βιώνουμε αυτό που λέμε. Άρα εμείς είμαστε η αιτία. Είναι αυτό που είπε ο πατήρ Αυγουστίνος, αθελά του, και το πέταξε τον μπαλάκι και έπεισα εγώ την ομιλία. Ότι τελικά δεν είναι ούτε η τεχνολογία, ούτε είναι τα ίντερνετ, ούτε είναι οι τηλεοράσεις,
μόνο όταν εγώ διακόψω αυτή την πραγματική σχέση με τον Θεό, τότε μόνο μπορεί να συγχωρήσει ο άλλος μέσα. Μόνο όταν ψυχραθώ εγώ με τη γυναίκα μου, μπορεί να εισβάλλει στο γάμο ένας δεύτερος άντρας ή μια δεύτερη γυναίκα. Σε καμία άλλη περίπτωση. Μόνο όταν εγώ ψυχραθώ με τον Θεό και δεν έχω καλές σχέσεις, εισβάλλει ο δαίμονας. Βλέποντάς το αυτό λοιπόν, είμαστε υπόλοιποι απέναντι στον Θεό. Για θυμηθείτε που είπε ο Χριστός, εξαιτίας ημών βλασφημείτε το όνομά μου στη γη. Τι σημαίνει αυτό, βλασφημείτε το όνομά μου, εξαιτίας σας λέει. Θα έρθει η μέρα που εξαιτίας ημών βλασφημείτε το όνομά μου πάνω στη γη. Και γινόταν ήδη και από τους. Και γι' αυτό γύρισε και τι είπε στους γραμματείς και φαρισαίους, τους θυμόσαστε τι τους είπε. Πώς τους απεκάλεσε. Υποκριτές. Γιατί και ο πατέρας εκείνος που λέει ότι είχε τη γυναίκα κορώνα στο κεφάλι του είναι υποκριτής. Λέει ψέματα. Και το αντιλαμβάνεται ο νέος. Και ο νέος σήμερα δεν χωρατεύει με το ψέμα. Δεν το αποδέχεται. Το απορρίπτει απευθείας. Και έτσι απέλυψε την Εκκλησία. Έτσι απέλυψε την πίστη. Και εξαιτία σας λοιπόν, λέει ο Χριστός, βλασφημείτε το όνομά μου. Τι σημαίνει βλασφημείτε το όνομά μου. Βλάπτεται η φήμη. Βλάπτω τη φήμη. Βλασφημώ. Βλάπτω τη φήμη. Δεν έχει να κάνει με τη βρισιά. Με βρει ύβρι. Το βλάπτω τη φήμη. Με βλάπτεται. Οπότε, αφήντε να εννοήσετε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ορθόδοξη Πίστη, ο Ιησούς Χριστός, είναι ένα τέτοιο πράγμα, γιατί εσείς δεν το βιώνετε, λέει ο νέος, είτε καλόγεροι είστε, είτε καλόγριες είστε, είτε παπάδες είστε, είτε δεσποτάδες είστε, δεν σας βλέπω να το βιώνετε. Θα μου πείτε είναι όλοι έτσι, όχι. Αλλά τότε βλέπεις σε μεγάλη πλειοψηφία, σε μεγάλη πλειοψηφία, ή θα τρέξει να βρει την εξαίρεση και πού είναι. Βλέπει αυτό που βλέπει μπροστά του κάθε μέρα ο νέος. Και αυτό που βλέπει και βιώνει ο νέος άνθρωπος κάθε μέρα είναι μια ψεύτικη σχέση. Μια σχέση του πρέπει. Και μάλιστα υποκριτική. Και γι' αυτό σου λέει. Και γι' αυτό καταντήσαμε γιατί να πάω στην Εκκλησία. Γιατί πρέπει. Γιατί πρέπει. Αφού εσείς δεν έχετε ουσιαστική σχέση με τον Θεό. Δεν έχετε ουσιαστική σχέση με τον Θεό. Όπως δεν έχει και ο πατέρας μου με τη μάνα μου. Ζουν μαζί γιατί πρέπει πλέον να ζουν. Αυτό εγώ δεν θέλω να το βιώσω. Δεν θέλω να ζω γιατί πρέπει. Αν λοιπόν εμείς μπορεί να μην είμαστε σαν καλόγεροι υπεύθυνοι για το θεσμό του γάμου, είμαστε όμως υπεύθυνοι σαν κληρικοί και σαν μοναχοί απέναντι στους νέους, στις νέες, στη νέα γενιά, απέναντι στο θέμα της πίστης. Είμαστε υπεύθυνοι. Το ότι εμείς δεν βιώνουμε και γι' αυτό επικρατεί πνευματικό σκοτάδι. Τι κάνουμε τώρα. Ο Απόστολος Παύλος όταν ήρθε στην Ελλάδα, ξέρετε, πήγε στην Αθήνα πρώτα εκεί πέρα. Στην Αθήνα λοιπόν όταν πήγε, οι Έλληνες ήταν πάντοτε θρησκευάμενοι άνθρωποι. Θρησκεύανε. Είχαν πίστη στο Θεό. Όταν πήγε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και πήγε στην Αθήνα, επειδή η Αθήνα είναι φιλοσοφική, φιλοσοφούν οι άνθρωποι, τι έκανε. Τους μίλησε. Και πήγε να τους μιλήσει, πήγε εκεί στο Άγιο Πάγο. Εκεί που γίνεται και του Πέτρου και Παύλου, που κάνουν κάθε χρόνο εκδήλωση. Όταν γιορτάζει. Και πάει ο Αρχιεπίσκοπος. Εκεί λοιπόν ανέβηκε στο βήμα αυτό, που το λέμε σήμερα το βήμα του Αποστόλου Παύλου. Εκεί λοιπόν στον Άγιο Πάγο πήγε και μίλησε ο Απόστολος Παύλος για τον Χριστό. Ξέρετε τι είπαν οι Έλληνες από κάτω. Που τον είδαν μια φορά. Ακουσόμεθά σου και πάρε. Δεν τον κοιτάγανε. Σου μίλαγε ωραία πράγματα. Έλεγε όμως. Εντάξει. Αυτά που τα πούσαν. Του λένε στο τέλος τελείωσες. Ή τελείωσες. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά που σας
κήρυξε και σας μίλησε, ακουσόμεθά σου και πάλι. Καλά λέει, θα τα ξαναπούμε λέει. Ακουσόμεθά σου και πάλι. Όμως, μέσα σε αυτόν τον κόσμο ήταν μια γυναίκα η Δάμαρης και ένας Διονύσιος, δικαστικός, ο οποίος δίκαζε στον Άγιο Πάγο, γι' αυτό και ήταν εκεί. Αυτοί οι δυο λοιπόν άγγιξαν τα λόγια. Και όχι άγγιξαν τα λόγια του Χριστού μες στην καρδιά τους, αλλά από εκεί και πέρα αποφάσισαν. Γιατί πρωτού άκουσαν για τον Χριστό, έψαξαν να βρουν ποιος είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός. Έψαξαν να τον γνωρίσουν, που έκανε αυτό το πάθος και έφυγε από το Ισραήλ και έφτασε μέχρι εδώ για να μας μιλάει με τέτοια αγάπη. Ποιος είναι αυτός ο Ιησούς? Και έψαξαν και τον βρήκαν. Και όταν τον γνώρισαν, όταν γνωρίζεις κάποιον, πρώτη κίνησή σου είναι να τον συμπαθήσεις. Δεύτερη κίνηση μετά τον που συμπαθείς, μετά από πολύ καιρό, υποχρεωτικά, όταν τον συμπαθείς, έρχεται η αγάπη μετά. Και αυτή η αγάπη ανάβει και μετατρέπεται πλέον σε φλόγα. Και έτσι, δύο άνθρωποι μέσα στην Αθήνα, Διονύσιος ο δικαστικός, που όταν αγίασε τον λένε και είναι γνωστό σήμερα ο Άγιος Διονύσιος ο Αερόπαγίτης, επειδή ήταν δικαστής στον Άγιο Πάγο, και οι Δάμαρες ήταν αυτοί που άναψαν τη φλόγα της λαμπάδας μέσα στην καρδιά τους και έκαψαν όλη την Αθήνα. Πνευματικά εννοώ την έκαψαν. Έκαναν όλη την Αθήνα μετά, έβαλαν φωτιά σε όλα τα σπίτια. Δεν ήταν άλλα λόγια, ούτε γιατί πρέπει. Κι άλλα έκαναν. Βίωναν ουσιαστικά τον Θεό. Βίωναν τον Ιησού Χριστό. Φαινόταν από το πρόσωπό τους. Πώς φαίνεται ένας που είναι ερωτευμένος? Δεν καταλαβαίνεις από το πρόσωπο. Από τις κινήσεις που κάνει. Άμα προσέξεις θα το τσακώσεις. Φαίνεται. Πώς το καταλαβαίνει η μάνα και ο πατέρας, ότι το παιδί της είναι ερωτευμένο, ότι κάτι τρέχει? Δεν κρύβεται η αγάπη, δεν κρύβεται η συμπάθεια. Φαίνεται. Άρα λοιπόν και η συμπάθεια και η αγάπη του Διονυσίου του Αεροπαγίτη προς τον Χριστό φάνηκε. Την είδα. Και θέλησαν κι άλλοι να την αποκτήσουν. Μεταλαμβάνευσε αυτή την αγάπη. Και έτσι έβαλε φωτιά και έτσι έγινε χριστιανική όλη η Αθήνα. Και όλη η Αθήνα έγινε μετά χριστιανική. Εμείς πετύχαμε το ακριβώς αντίθετο με τη συμπεριφορά μας. Μια χριστιανική Ελλάδα, μια Ελλάδα που πριν από 180 χρόνια περίπου έλεγε αγωνίζομαι εναντίον του Τούρκου για του Χριστού την πίστη, την Αγία και δεύτερον της πατρίδος την ελευθερία, και φτάσαμε στο σημείο εμείς οι οποίοι πριν 180 χρόνια όταν πρωτοφτιάξαν οι Έλληνες σύνταγμα και ελευθερώθηκαν μετά και θέλοντας να δείξουν αυτή την αγάπη τους έβαλαν πάνω στο σύνταγμα το ελληνικό να λέει στο όνομα της Αγίας και Μουσείου και Διαιρέτου Θριάδος. Και εξαιτίας αυτή της αγάπης που είχαν οι πατέρες μας, έβαλαν πρώτο άρθρο του συντάγματος, δεύτερο άρθρο του συντάγματος, τρίτο άρθρο του συντάγματος, την προστασία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Γιατί αυτή ήταν η αγάπη τους. Και δεν κρύβεται, δεν κρυβότανε, και πετύχαμε εμείς οι μεταγενέστεροι, προσέξτε τώρα, λόγω της συμπεριφοράς μας, λόγω του πρέπει. Και η νέα γενιά λέει γιατί πρέπει. Δεν χρειάζεται. Το γκρεμίζει το πρέπει. Γιατί είναι ψεύτικο, υποκριτικό και δεν το θέλει. Και σε αυτό είμαστε εμείς η αιτία. Εμείς οι ρασοφόροι κατά κύριο λόγο και οι χριστιανοί.
Γιατί αν ήμασταν πραγματικά χριστιανοί, θα είχαμε μεταλαμπανεύσει τον Άγιο Διονύση τον Αεροπαγίτη. Αν η φλόγα με στην καρδιά μας ήταν πραγματική, θα μεταλαμπανευόταν. Θα βάζαμε φωτιά κι εμείς. Θα βάζαμε φωτιά. Και γι' αυτό το λόγο φτάσαμε σε αυτό το σημείο σήμερα. Ό,τι αυτοί πέτυχαν με την αγάπη τους και κάνανε μια Ελλάδα χριστιανική, εμείς σήμερα με την ίδια συμπεριφορά μας, που τη βλέπουν ότι είναι ψεύτικη, τη βλέπουν ότι ανταποκρίνεται, την κρεμίσουν. Αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτό που δείχνουν τηλεοράσεις. Και ενώ οι παλαιότεροι λέγανε βεβαίως το μοναστήρι να έχει περιουσία, ώστε οι καλόγεροι να είναι αμέριμνοι, μόνη τους δουλειά να είναι η προσευχή, η αγάπη τους για το Θεό. Τώρα δεν είναι το ακριβώς αντίθετο. Πάρτε τη. Πάρτε τη. Να φύγει από το Σύνταγμα μέσα, να χωρίσει κράτος και Εκκλησία. Να φύγει από το Σύνταγμα η επικεφαλίδα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ένε και νημών βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνης, λέει ο Χριστός. Εξαιτίας σας λέει, βλαστημείτε μες στο έθνος το όνομά μου. Μου βλάψατε τη φήμη μου. Με αποτέλεσμα να γίνουν οι άνθρωποι άπιστοι. Όπως γκρέμισαν το μυστήριο του γάμου, ήρθε η ώρα να γκρεμίσουν και την Εκκλησία, να γκρεμίσουν την πίστη, να γκρεμίσουν την Ορθοδοξία. Και σε αυτό φταίμε εμείς. Μην ψάχνουμε σαν την Εύα με το σύνδρομο ότι πάντοτε φταίει κάποιος άλλος. Εμείς φταίμε. Γιατί αν ήμασταν εντάξει, θα το βλέπαμε και το πώς θα μεταλαμβανεύαμε αυτήν την φλόγα. Δεν θα άσβηνε. Θα άναβε φωτιές. Θα άναβε φωτιές αυτή η φλόγα. Δεν θα άσβηνε. Τώρα σβήνει. Γιατί εμείς είμαστε σβηστά κεράκια. Χρέο μας λοιπόν είναι, πατέρες μου, αδελφοί μου, χρέος μας είναι δικό μας να ανάψουμε τα δικά μας κεριά. Να ανάψουμε τη δικιά μας πίστη. Η πίστη μας απέναντι στον Χριστό μας να μην είναι ψεύτικη. Να μην είναι γιατί πρέπει. Να γίνει σχέση ουσίας. Όταν είναι σχέση ουσίας με το Θεό η σχέση μας, τότε θα κερδίσουμε κι άλλους. Τότε θα έρθουν κι άλλοι κοντά μας. Όταν εμείς γίνουμε φως, μες στο σκοτάδι, τότε θα δείτε, ανάψτε ένα φακό έξω, μια λάμπα, μες στο σκοτάδι. Αφενός με διαλύεται το φως. Το σκοτάδι, αφετέρου μαζεύονται όλα τα έντομα κοντά σου. Πάνε γύρω από τη λάμπα. Έτσι ο άνθρωπος που γίνεται φως, μαζεύονται δίπλα του. Όταν έγινε φως ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης, μάζεψε όλη την Αθήνα δίπλα του. Και γι' αυτό έγινε και πρώτος επίσκοπος των Αθηνών μετά. Έγινε ο πρώτος επίσκοπος των Αθηνών. Εμείς πετύχαμε το ακριβώς αυτό. Ας ανάψουμε λοιπόν αυτή τη φλόγα. Ας ανάψουμε το κεράκι. Να πάψουμε να έχουμε σχέσεις με το Θεό γιατί πρέπει. Αλίμονο αν πηγαίνουμε στον Όρθο, αλίμονο αν πηγαίνουμε στον Δεσπερινό, αλίμονο αν χτυπάει το μεσημέρι, το τάλαντο και λέμε, όχι τώρα έχω παράκληση. Τότε η Παναγία λέει, ψεύτικα έρχεται στο εκκλησάκι του να με παρακαλέσει. Αυτό σημαίνει παράκληση. Πάω να παρακαλέσω την Παναγιά. Πάω να παρακαλέσω την Παναγιά. Και όταν λέω, όχι, άρα ψεύτηκα. Όταν κοιτάω και λέω πω, τώρα πάμε για Εσπερινό. Τώρα έχουμε Όρθο. Όρθο. Αύριο πάλι λειτουργία θα έχουμε. Όταν έχω αυτή τη σχέση, βγαίνει προς τα έξω. Βγαίνει. Και δεν βγαίνει απέναντι στο γεροντά σας που ζει μαζί σας. Αυτό φαίνεται και μέσα στον κόσμο που κινείσαι. Το κεράκι όταν είναι σβηστό, σκορπίζει σκοτάδι, δεν βλέπει κανείς. Φαίνεται αυτό. Αυτός που πυρπολείται από το Θεό φαίνεται.
Και εκείνος που εκπέμπει σκότος φαίνεται. Εκείνος που εκπέμπει φως φαίνεται. Φεύγει και εκτός μονής. Φεύγει και εκτός μονής αυτό το πράγμα. Άρα έχουμε χρέος. Όχι γιατί πρέπει. Γιατί πρώτος εκείνος αγάπησε εμάς. Και εμείς του δώσαμε τη ζωή μας. Να ανάψουμε αυτή τη φλόγα της πίστεως. Αφενός με, διότι τότε είναι πραγματική η σχέση μας με τον Θεό. Δεν μπορώ να φανταστώ δύο ανθρώπους, και μάλιστα αν είναι και ζευγάρι, και να λέω να σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, να λέει και ο άλλος, όπως λέμε εμείς αγαπάω τον Χριστό, Χριστέ μου σε λατρεύω, τα μου σου σημαίνει να λέμε, προσέξτε με στον Χριστό σε λατρεύω. Ξέρετε, το μόνο λατρευόμενο είναι ο Χριστός. Η Αγία Τριάδα. Που λέμε τον άλλο μου είσαι λατρεία μου. Μόνο στον Χριστό το λέμε αυτό. Η Παναγία δεν λατρεύεται. Οι Άγιοι δεν λατρεύονται. Τιμώνται. Τιμή αποδίδουν. Και να του λέω είσαι λατρεία μου. Και με κοιτάει ο άλλος και λέει, σαν, σαν τον πατέρα μου είναι και τούτος. Σαν τον πατέρα μου είναι. Βασίλισσα την έχει τη μάνα μου και κορώνα στο κεφάλι της. Ξέφτες που είναι. Και αυτό φαίνεται πως του μιλάς στη λειτουργία. Φαίνεται πως του μιλάς στο κελί. Φαίνεται όταν μιλάς για τον Θεό. Όταν είσαι έξω και μιλάς με κάποιον επισκέπτη, φαίνεται. Αν μιλάς για το ποδόσφαιρο, αν μιλάς για την πολιτική, αν μιλάς για κάτι άλλο, ενώ πες ένα τι περίμενε να ακούσει. Που φέρνει στο ράσο ο επισκέπτης. Αυτό που σε φλέγει. Αυτό που φλέγεις. Από αυτό που πυρπολείσαι, αυτό εκπέμπεις. Αν εκπέμπω για το ποδόσφαιρο, τότε η λατρεία μου είναι καπαλού. Αν εκπέμπω για κάτι άλλο, τότε η λατρεία μου είναι αλλού. Δεν είναι στο πρόσωπο του Χριστού. Πώς μπορώ να πω λοιπόν, να τον πείσω τον άλλο. Δεν μπορώ να τον πείσω. Δεν πείθεται ο άλλος μετά. Και έλεγε λοιπόν, βλασφημείτε το όνομα του Χριστού εν της έθνης. Εμείς είμαστε η αιτία. Εμείς είμαστε η αιτία. Αν ας κάνουμε ουσιαστικές σχέσεις. Αν θέλουμε να σώσουμε και να προλάβουμε να σώσουμε ό,τι σώζεται από το καράβι που βουλιάζει. Αλλά σας είπα και ένας δύναται, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ολόκληρον ένας άνθρωπος λέει, όταν αγαπήσει τον Χριστό, δύναται ολόκληρον δήμον διορθούστε. Ένα ολόκληρο δήμο λέει, ένας άνθρωπος φτάνει να τον διορθώσει. Ένας φακός, όταν υπάρχει για ένα ολόκληρο λαό μέσα σε ένα σκοτάδι, αυτός ο λαός θα πάει από πίσω χεράκι, χεράκι, πίσω από αυτό που έχει το φακό και θα προχωράει. Αρκεί να έχει φως να εκπέμπει. Γιατί δεν έχει και ο εκείνος σκοτάδι, τυφλός, εάν οδηγεί τυφλό, αμφότεροι σε βόθρο λέει θα πέσουν μέσα. Πιστεύω να σας έδωσα να καταλάβατε πλήρως στο τι φταίει και σήμερα οι νέοι άνθρωποι, γιατί οι παλαιοί μένουν ακόμα στην εκκλησία, οι γέροντες και οι γερόντισες, προηγούμενη γενιά, μένει γιατί πρέπει στην εκκλησία. Γιατί χτυπάει καμπάνα και πρέπει να πάει. Λάθος γιατί πάει και γιατί πρέπει. Λάθος που δεν έκανε ουσιαστική σχέση με τον Θεό. Είναι ψεύτικη η σχέση. Η νέα γενιά την κρεμίζει αυτή τη σχέση. Αυτή την ψεύτικη και την τυπική. Οφείλουμε λοιπόν εμείς να αγαπήσουμε πρώτοι πραγματικά τον Χριστό, να γίνουμε εμείς οι ίδιοι κεράκια, αναμένα, να γίνουμε εμείς οι ίδιοι φως, για να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε και τους άλλους. Και όχι γιατί πρέπει.
να φανέται ότι δεν κάνεις την ελεημοσύνη ή να κερδίσεις τον παράδεισο. Ούτε κάνεις ό,τι κάνεις, είσαι κοντά στον Χριστό για να μην πας στην κόλαση. Είμαι κοντά στον Χριστό γιατί αγαπάω τον Χριστό. Μ' αγαπάει και τον αγαπάω. Δεν έχει το γιατί τον αγαπάω. Μ' αγαπάει και τον αγαπάω. Είναι η αγάπη μου και τον λατρεύω. Μ' αγάπησε πρώτος, με λάτρεψε πρώτος και είναι και πάνω στη γη ο μοναδικός άνθρωπος στο κάτω-κάτω που πέθανε για μένα. Δεν υπάρχει άλλος που πέθανε για μένα. Πολλοί λένε εγώ πεθαίνω για σένα, σε αγαπάω τόσο πολύ που πεθαίνω. Κανένας δεν πέθανε όμως. Ούτε ένας. Δεν έχει πεθάνει για μένα. Αυτός πέθανε, το είπε και πέθανε. Το απέδειξε ότι με αγαπάει. Και μάλιστα μαρτύρησε, αποδεικνύοντάς μου ότι με αγαπάει. Αυτόν και εγώ τον αγάπησε και τον λάτρεψε. Γιατί με αγάπησε και με λάτρεψε. Και δεν μπορεί όταν λιώνει ένας άλλος και σε αγαπάει τόσο πολύ, εσύ να μην λιώσεις μπροστά. Θα σε κερδίσει η αγάπη. Όπως προχθές που είχε έρθει ο Αμερικανός ο παπάς, μου λέει κάτι που βεδιάζαμε και μου λέει πάτε σε αγαπάει πολύ σκοτεινό. Όχι, λέει υπάρχουν και άνθρωποι που δεν με αγαπάνε. Λέω και στο μοναστήρι έρχονται. Λέω και τι κάνεις. Λέω εμένα με αγαπάνε, δεν με αγαπάνε. Εγώ τους δέχομαι όλους στο μοναστήρι. Και αφού τους αγαπάω εγώ και το βλέπουν, τι θα κάνουν, λέω. Στο τέλος θα με αγαπήσουν και εκείνοι. Γιατί αυτός ο οποίος αγαπάει και προσφέρει και φαίνεται αυτή η αγάπη του, πράγματι τον άλλον τον αγαπάς και όχι συμφερολογικά, στο τέλος λυγίζει και αρχίζει εκείνος και σε συμπαθεί. Βλέπει τις αγαθές προθέσεις σου, βλέπει την καλή σου την καρδιά, βλέπει το ένα, βλέπει το άλλο, σε γνωρίζει καλύτερα και όταν σε γνωρίζει έρχεται η συμπάθεια, έρχεται η αγάπη. Και έτσι λέει τους κάνω και με αγαπάνε. Και εκείνος που έρχονται και δεν με αγαπάνε. Χρέος μου είναι να τους κάνω να αγαπήσω. Αν δουν το ψέμα όμως, δεν θα με αγαπήσουν. Θα πούν, θα επιβεβαιώσουν ότι σωστά δεν τον εκτιμούσαμε και δεν τον αγαπούσαμε. Εξαιτίας μας λοιπόν βλάπτηκε και βλάπτεται στη νέα γενιά η οποία γκρένησε. Και γι' αυτό από παλαιότερες ομιλίες μου το λέω, ότι θα έρθει καιρός που σε λίγο θα ευλογούμε άδειες καρέκλες μέσα στους ναούς. Η νέα γενιά, έστω και αν γεράσει, δεν θα σκεφτεί το θάνατο, ότι πεθαίνει και πρέπει να πάω κοντά στο Θεό. Δεν πρόκειται να το σκεφτεί. Και αυτό το βλέπουμε στην Ευρώπη, το βλέπουμε στην Αμερική, τι συμβαίνει, κλείνουν οι εκκλησίες. Και βλέπεις η Καθολική Εκκλησία τα πουλάει τα κτίρια. Διότι αν το κράτος βάζει φόρο με το κτίριό σου που έχεις και δεν μπορείς να τα απεξέλθει οικονομικά, θα κάνεις και το πουλάει. Και δεν είναι λίγες οι εκκλησίες στην Αμερική και στην Ευρώπη που πουλούνται. Γιατί έπαψαν να έχουν ανθρώπους που πιστεύουν. Και γιατί να πιστεύσουν, γιατί δεν πιστεύουν κάποιοι. Ποιος εμπιστεύεται κάποιον, άμα δεν το ξέρει και δεν τον αγαπάει. Ποιος το βάζει μέσα στο σπίτι του κάποιον. Μπορεί να πας στο σπίτι κάποιον που δεν τον αγαπάς, δεν τον συμπαθείς και πολύ περισσότερο να τον εμπιστευτείς, γιατί αυτό σημαίνει ότι πιστεύω. Εμπιστεύω με τον άλλον. Το έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Και γι' αυτό λέμε και πάσα τη ζωή μου, Χριστό του Θεού παραθώμενο. Γιατί έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη, τον αγαπάμε τόσο πολύ που πιστεύω του λέω. Αφήνω στα χέρια σου όλη μου τη ζωή. Την αφήνω τη ζωή μου στα χέρια κανενός, εάν δεν τον ξέρω, αν δεν τον αγαπάω, αν δεν τον συμπαθώ. Στο τέλος θα τον συμπαθήσω. Πώς θα τον αφήσω όλη μου τη ζωή. Σε καμία περίπτωση δεν το κάνω. Αυτό λοιπόν πρέπει να πάψει ο τύπος, εάν θέλουμε να σώσουμε ό,τι σώζεται. Εάν θέλουμε να γίνουμε και εμείς φως και να είμαστε πραγματικά φως, θα φωτίσουμε κι άλλους. Και αυτό θα φανεί. Και θα φανεί πρώτα απ' όλα μέσα στο μοναστήρι μας. Γιατί θα δεις εκεί που ο αδελφός ο ένας λέει σε χλαμάρες, ξαφνικά θα κόψει τις χλαμάρες. Όπως τις έκοψε ο Διονύσος ο Αεροπαγίτης όταν γνώρισε τον Χριστό.
και θα αρχίσει να μιλάει για τον Χριστό. Μιλάει για την αγάπη του. Θα βάζει φωτιά παντού. Εκεί που ο άλλος μίλαγε για κάτι άλλο, θα πάψει. Και αυτό θα το δούμε πρώτοι εμείς ένα μεταξύ μας, μέσα εδώ. Και μετά από εκεί και πέρα, το ίδιο γεγονός θα βγαίνει προς τα έξω. Θα αρχίσει, ξέρετε πώς τρέχουν τα νέα. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Με πήραν τηλέφωνο από το Άγιον Όρος. Μάλλον έξω από το Άγιον Όρος, από την ουρανό του. Κάποιος που μπήκε μες στο όρος. Και συζητάγανε για το μοναστήρι μας, με καλά λόγια, το ότι ακούγεται η ευχή, Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν με, σε όλη τη γωνία τα μεγάφωνα. Δείτε πόσο έφυγε γρήγορα το νέο. Δείτε πόσο έφυγε γρήγορα το νέο. Και το ότι τελούμε κάθε μέρα Θεία Λειτουργία. Και αυτό το ξέραν στο όρος. Και αυτό το ξέραν στο όρος. Και με πήρε ο άνθρωπος και μου λέει, όντως τα μεγάφωνα λένε έτσι και έτσι, και όντως έγινε λειτουργία κάθε μέρα. Πλέον, ναι, γιατί πλέον οι πατέρες είναι πολύ ιερείς και μπορούμε να κάνουμε κάθε μέρα Θεία Λειτουργία. Και το έχουμε καθιερώσει πλέον. Βλέπετε λοιπόν, το ίδιο όταν γίνουμε εμείς φως. Το φως θα φανεί, θα φύγει. Θα μαθευτεί. Θα φύγει προς τα έξω, θα τρέξει. Γιατί όταν είναι σκοτάδι, το φως φαίνεται. Όποιον ανάψει. Το ξέρετε στο στρατό όσοι έχετε πάει και όσοι δεν έχετε πάει, ακούστε το. Όσοι δεν έχετε πάει, ακούστε το. Το εξής, ότι εν καιρό πολέμου απαγορεύουν να ανάψει ο φαντάρος τσιγάρο. Διότι ακόμα λέει μπροστά η στάχτη του τσιγάρου είναι ορατή, δεν ξέρω από πόσα χιλιόμετρα μας λέγανε μακριά. Και γι' αυτό απαγορεύεται να καπνίσεις. Γιατί αυτό το κόκκινο παράβει μπροστά που ρουφάς το τσιγάρο και ανάβει κάρτη, η άφτρα αυτό, η κάρτρα που ανάβει μπροστά, αυτό το πράγμα γίνεται ορατό από χιλιόμετρα μακριά. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε, όταν γίνουμε κεράκι, πού να ανάψεις κεράκι την περίοδο πολέμου. Απαγορεύεται παντελώς. Πού να γίνεις φακός. Και πού μετά να γίνεις προβολέας. Εμείς προβολείς πρέπει να γίνουμε. Ξεκινήσουμε από το λίγο και αυτό θα φανεί μετά. Και έτσι θα έχουμε μεταποιηθεί και εμείς σε φως και δεν θα πλασφημείτε εξαιτίας μας το όνομα του Θεού σε όλο το έθνος. Αυτό λοιπόν, αδέλφια μου, ας αγωνιστούμε να πράξουμε και να το κάνουμε. Και μην ξεχνάτε ότι εμείς γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Εδώ είναι ένα φροντιστήριο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είμαστε. Έχουμε έρθει στο μοναστήρι. Να μπορέσουμε να γίνουμε φως. Να μπορέσουμε να γίνουμε φως. Μπορεί όταν ήταν άλλος να αγάπαγε λιγότερο, άλλος να τον αγάπαγε περισσότερο. Στόχος μας που ήρθαμε όμως εδώ δεν είναι ότι πεινάγαμε, όπως είχα πάει σε ένα μοναστήρι παλαιότερα και μου έλεγε ο οικούμενος, πάτε μου λέει, εδώ το μοναστήρι είχε 60 μοναχούς και σήμερα έχει λέει αρκετούς οικειωμένοι άνθρωποι. Αλλά ξέρετε, τότε ήταν κατοχή και στείλαν οι γονείς τα παιδιά τους μέσα στο μοναστήρι. Και μείνανε, λέει, γιατί πεινάγανε και γίναν καλόγεροι. Και γι' αυτό είναι τόσο πολύ, λέει. Γιατί οδήγησε η πείνα στο μοναστήρι. Εμείς δεν είναι ότι πεινάγαμε. Δεν είναι ότι δεν είχαμε σπίτια να μείνουμε. Δεν ήταν ότι ήμασταν ανεπάγγελτοι και δεν είχαμε επάγγελμα να κάνουμε. Και λέμε πάμε μες στο Ράσο να βολευτούμε. Για να βρούμε μια δουλειά. Ήρθαμε εδώ γιατί άλλους αγαπούσε περισσότερο και άλλους λιγότερο τον Χριστό. Και αυτή η αγάπη όμως πρέπει να την αυξάνουμε. Αυτή την αγάπη να την αυξάνουμε. Γιατί στόχος μας είναι που ήρθαμε εδώ να γίνουμε φως. Να γίνουμε φως, αδέλφια μου.
Πρέπει να γίνουμε φως. Πρέπει. Και γιατί πρέπει. Όχι γιατί πρέπει. Αλλά γιατί αγαπάμε το Χριστό. Γιατί το θέλουμε. Γιατί αν πρέπει, αφήστε το καλύτερα. Γιατί αν πρέπει, αφήστε το. Το πρέπει, είδαμε που έφερε σήμερα την ανθρωπότητα. Είδαμε που έφερε σήμερα τη νέα γενιά. Να τα γκρεμίσει. Έτσι λοιπόν, ας γίνουμε φως. Η αγάπη μας αυτή απέναντι στον Χριστό, να λιώνουμε για τον Χριστό από τη λατρεία μας γι' αυτό. Και το έχει δει το κεράκι πως λιώνει. Όσο ανάβει φλόγα και βγάζει πιο πολύ, λιώνει το κερί. Έτσι να λιώνουμε κι εμείς. Να λιώνει έτσι ο εαυτός μας και να γίνεται ορατός, όπως λιώνει το κερί. Και όσο ανάβει φλόγα αυτή της αγάπης, τόσο να λιώνουμε εμείς. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και τότε θα βοηθήσουμε. Με το φως που θα εκπέμψουμε και θα γίνουμε, θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ξαναβρούν την αγάπη τους και εκείνη και την εμπιστοσύνη τους στο Θεό, όπως βοήθησε ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεπαγίτης, που έβαλε πνευματική φωτιά σε όλη την Αθήνα. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.